Με το άρθρο 179 του Καλλικράτη δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυναστικής Μακεδονίας να έρθουν και να απευθυνθούν στο πρόσωπό μου και να καταγγείλουν διάφορα ζητήματα κακοδιοίκησης. Όταν λέμε κακοδιοίκηση, είναι λίγο αόριστη έννοια η οποία εξειδικεύεται και μπορεί να είναι η λανθασμένη εφαρμογή του νόμου, παράτυπη εφαρμογή του, να μην έχουν δοθεί σαφές οδηγίες προς τους διοικούμενους, καθυστέρηση απάντησης ή παράληψη απάντησης, άρνηση πρόσβασης στα έγγραφα, ακόμα και καμιά φορά προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στον διοικούμενο. Ο στόχος του συμπαραστάτη δεν είναι καταγγελτικός, είναι διαμεσολαβητικός. Έρχεται να λύσει αυτή τη διαφωνία που έχει δημιουργηθεί, πάντα όμως μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Δεν πρόκειται να προτείνει κάτι έξω από τα πλαίσια του νόμου. Επίσης δεν είναι εποπτικός, δεν εποπτεύει τις υπηρεσίες, θα εμπλακεί μόνο αν το ζητήσει κάποιος διοικούμενος. Τα στάδια λειτουργίας του συμπαραστάτη είναι, έρχεται ο δημότης ή η επιχείρηση και υποβάλλει το αίτημά του. Θα διερευνήσω αν υπάρχει αρμοδιότητά μου και στο επόμενο στάδιο θα διερευνήσω αν υπάρχει κακοδιοίκηση, αν μπορώ να επέμβω. Θα προσπαθήσω όταν μιλήσω με την υπηρεσία, ώστε να μην έχω μία αποσπασματική εικόνα και μαζί με την υπηρεσία και τον πολίτη προσπαθούμε να βρούμε μία λύση η οποία να είναι αποδεκτή και από τους δύο. Οι διαμεσολαβήσεις δεν είναι υποχρεωτικές προς τις υπηρεσίες, αλλά πάντα, στο τέλος κάθε έτους βγάζω μία ετήσια έκθεση στην οποία λέω ποιες υπηρεσίες συμμορφώθηκαν ή όχι. Ο στόχος είναι να θεμελιωθεί μία καλή σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην επιχείρηση. Να είμαι στην ουσία μία γέφυρα ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα. Δημότης, πολίτης και υπηρεσία. Όλα τα στοιχεία μου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Μπορεί να έρθει σε επικοινωνία οποιοδήποτε θέλει μαζί μου, τηλεφωνικά, να κλείσει ραντεβού. Θα έρχομαι στην Καστοριά σε τακτά διαστήματα για να μπορώ και να έχω μία διαζώσης επικοινωνία. Υπάρχει και κανονισμός λειτουργίας πάλι αναρτημένος στην ιστοσελίδα.